Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε παρέα, φλογέρες με τραχανά και φέτα. Αλατίζουμε βραστό νερό. Και μαγειρεύουμε 250 γραμμάρια τραχανά βάσει των οδηγιών. Στον κρύο τραχανά προσθέτουμε 300 γραμμάρια σπασμένη φέτα δύο αυγά και ανακατεύουμε. Βάζουμε πιπέρι, ρίγανη, δυόσμο, και δουλεύουμε καλά. Κόβουμε τα φύλλα στη μέση . Παίρνουμε δύο φύλλα μαζί . Τα λαδώνουμε καλά . Απλώνουμε μείγμα στη μία πλευρά και τυλίγουμε σε ρολό. Το τοποθετούμε σε πιάτο με αρκετό σουσάμι. Το αλείφουμε με πετιμέζι που το έχουμε αραιώσει με λίγο νερό. Αλείφουμε όλη τη φλογέρα και κολλάμε το σουσάμι. Αν δεν έχουμε πετιμέζι, περνάμε τις φλογέρες από βρεγμένο σουσάμι. Τις τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Σε ένα σκεύος βάζουμε περίπου 500 γραμμάρια αλεύρι. Κάνουμε μία μικρή κιλότητα. Και προσθέτουμε νερό. Λάδι. Ξύδι λίγο αλάτι νιζεστέ ανακατεύουμε καλά και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη.
Την χωρίζουμε σε τρία μέρη. Τα τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Τα σκεπάζουμε με πετσέτα και τα αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστούν. Αλευρώνουμε ένα καθαρό τραπεζομάντιλο. Ανοίγουμε τα μπαλάκια σε λεπτά φύλλα. Στις δύο άκρες τοποθετούμε φέτα, προαιρετικά στο τυρί ενσωματώνουμε 3 αυγά. Τυλίγουμε σε ρολά όπως σας δείχνουμε. Τα χωρίζουμε. Τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί. Βουτυρώνουμε καλά. Ραντίζουμε λίγο νερό. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν θέλουμε η πίτα μας να είναι πιο μαλακή, μόλις τη βγάλουμε από το φούρνο, τη σκεπάζουμε με μία πετσέτα για 30 λεπτά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλά Χριστούγεννα! Καλώς ήρθατε! Θα σας δείξουμε ένα σίγουρο τρόπο για πεντανόστιμα κρέατα. Σε μεγάλη γάστρα βάζουμε ποικιλία κρεάτων. Εμείς βάλαμε μοσχάρι, χοιρινό και αρνί. Αναμειγνύουμε 300 ml κόκκινο κρασί. Music licensing. Με 200 ml ελαιόλαδο. Πέντε κουταλιές μουστάρδα. Τον χυμό από ένα λεμόνι. Και ανακατεύουμε καλά. Αρωματίζουμε με ρίγανη, θυμάρι. Music licensing reimagined. Και δεντρολίβανο. Τοποθετούμε 3 σκελίδες σκόρδο. Περιχύνουμε τη μαρινάδα. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 12 ώρες στο ψυγείο. Αν η γάστρα είναι επίλυνη, βγάζουμε από το ψυγείο 2 ώρες νωρίτερα,
Τοποθετούμε 1 κιλό πατάτες, 3-4 καρότα, 500 ml νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου περίπου 4 ώρες. Ελέγχουμε και αν χρειαστεί προσθέτουμε νερό. Στο τέλος του ψησίματος δοκιμάζουμε και διορθώνουμε αλάτι και πιπέρι. Τέλος ψήνουμε χωρίς καπάκι και λαδόκολλα για να πάρει χρώμα. Music licensing reimagined. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία! Καλώς ήρθατε! Θα σας παρουσιάσουμε μια αρωματική βασιλόπιτα χωρίς μίξερ. Στο γουδί δουλεύουμε μια κουταλιά ζάχαρη και 6 κόκκους μαστίχα να γίνουν σκόνη. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Με το σύρμα δουλεύουμε 250 γραμμάρια βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου και 350 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear. Όταν πάρει η φύ κρέμα, ενσωματώνουμε ένα-ένα τα αυγά. Προσθέτουμε 300 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και ανακατεύουμε. Βάζουμε το ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Τον χυμό από 2 πορτοκάλια και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αρωματίζουμε με την μαστίχα. Ρίχνουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μπέικιν, 2 βανίλιες, 400 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Την απλώνουμε σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψί που έχουμε τοποθετήσει φλουρί. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί το εσωτερικό. Όταν κρυώσει, αχνίζουμε και διακοσμούμε όπως μας αρέσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλή χρονιά!